Πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τον Γιούχτα με τον Καμπανιακό. 7ο λεπτό, Κίσα, Στακουνάκη, Τροβίθη, Δασκαλάκης, πλασέ, out. Τεράστια φάση στο 7. Εδώ Δασκαλάκης θα ανατραπεί. Είναι τη συνέχεια από τον Μόσχου. Ζητούν πέναλτι σε αυτή την ανατροπή του Δασκαλάκη. Ο Γκίνι θα φύγει στην αντεπίθεση. Και είναι μόνος ο Ροβίθης. Φάτσα με το τέρμα, γκολ. 1-0 για το Γιούχτα στο 36. Εξαιρετική ενέργεια του Γκίνι. Πάσα στον Ροβίθη. Γκολ. Ένα γκολ πανηγυρίζεται από τον Ροβίθη πριν λίγες ημέρες. Ντύθηκε γαμπρός, τώρα πανηγυρίζει αυτό το γκολ. 42ο λεπτό, ψαλιδάκι από τον Καθάριο, Κόλια στη γωνία του, πρώτη φάση για τον Καμπανιακό. Εδώ θα φύγει ο Βρετός, βγαίνει και ο τερματοφύλακας Κασαπίδης με τα πόδια προλαβαίνει. Δεύτερο ημίχρονο στα καρέ του Γιούχτα, η μπάλα Ξανθόπουλος, ο Κόλια στη γωνία του. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από την πλευρά του Καμπανιακού ότι η μπάλα πέρασε την γραμμή με τον Κόλια να μπλοκάρει πάνω στην γραμμή. Πολύ έντονες διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων προς τον κύριο Μόσχου. Εδώ θα γίνει το λάθος. Ο Ιγνατίδης από κοντά, Κόλια σωτήρια. Ο Γιούχτας προσπαθεί να αντιδράσει στις ευκαιρίες του Καμπανιακού και εδώ Βρετός, out από ευνοϊκή θέση. Ξανά βαθιά παλιά, ξανά ο Βρετός. Εκεί ανατρέπεται από τον τερματοφύλακα Κασαπίδη. Δεν δίνεται τίποτα. Εδώ ο Γελαδάρης θα περάσει, ωραία θα σουτάρει, out, νέα ευκαιρία. Βαθιά μπαλιά στα καρέ του Γιούχτα, από κοντά ο Ιγνατίδης, Κόλια σωτήρια. 83ο λεπτό θα εκτελεστεί το πλάγιο out. Εκεί η μπάλα θα περάσει, Ιγνατίδης από κοντά με κεφαλιά, 1-1 παγώνουν οι αρχάνες. Πανηγυρίζει ο Καμπανιακός αυτό το γκολ που αν παραμείνει το 1-1 θα του δώσει την άνοδο στην Super League 2. Τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, Ροβίθης θα σουτάρει στο δοκάρι μπάλα, τεράστια ευκαιρία για γκολ. Καθυστερήσεις, θα γίνει σέντρα, κεφαλιά του Γελαδάρη, out. Ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο για την ομάδα μας. Πλησιάζοντας προς το τέλος αυτής της διαδρομής των αγώνων μπαράζ, εννοείται ότι αυξάνει η πίεση για το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι είναι άδικη ισοπαλία σήμερα για την ομάδα μας. Προσπάθησαν πάρα πολύ τα παιδιά. Μπήκαμε δίκαια μπροστά στο σκορ. Σπαταλήσαμε κάποιες καταστάσεις για να μπορέσουμε να τελειώσουμε το παιχνίδι. Και προς το τέλος του παιχνιδιού, σε μια στιγμή αδράνειας, δεχτήκαμε την ισοφάριση. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τα παιδιά. Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, έχουμε ένα παιχνίδι τελικό, όπως σε όλα την Κυριακή. Ακόμα όλα εξαρτιούνται από την ομάδα μας. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πεισμώσει πάρα πολύ. Η πίστη είναι σε μεγάλο βαθμό. Αυτή η ομάδα είναι συνηθισμένη στο να δίνει τελικούς και θα πάμε την Κυριακή στη Λευκάδα αποφασισμένη για να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε και στην ουσία να καρποθούμε όλους αυτούς το μεγάλο κόπο που έχει κάνει η διοίκηση και οι ποδοσφαιριστές όλη τη χρονιά. Κάθε ομάδα κάνει τον αγώνα της. Εμείς έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια από την αρχή του χρόνου σε έναν όμιλο πάρα πολύ δύσκολο. Καταφέραμε να πάρουμε πρωτάθλημα, καταφέρνουμε πλέον να αλλάξουμε κατηγορία. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα αυτά τα παιδιά.